Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε λύσει. Δηλαδή, με το καινούριο φορολογικό σύστημα από 1η-1η-18 που πέφτει το φορολόγητο στο 5.691 και ξεκινάμε με μείωση μισθού από 40 μέχρι 70 ευρώ. Για ποια συλλογική σύμβαση θα συζητήσουμε? Με ποιους όρους, με ποιο αφορολόγητο, με την αύξηση των εισφορών? Με αυτά θα συζητήσουμε? Όταν οι οδηγοί περιμένουν λεωφορείο, όταν μετακινούμε οδηγούς, θα τους κάνουμε τεχνίτες και τεχνίτες οδηγούς και πάμε ανάποδα μόνο και μόνο για να καλύψουμε το εσωτερικό? Και μην ξεχάσουμε τη διακήρυξη κάποιων παρατάξεων εδώ για ένα ωραίο πεδίο που θα μπουν οι συγκοινωνίες το 2015 με 180 εκατομμύρια προϋπολογισμό, με προσλήψεις. Δεν γίνονται αυτά. Καταλάβετε ότι αυτό που κάνουμε εμείς ως σωματεία αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Μας νοιάζει να υπάρχει δημόσια αστική συγκοινωνία. Και το έχουμε καταφέρει ως σήμερα. Βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Ιδιωτικοποίηση στη ΔΕΗ, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια. Τι θα συμβεί με εμάς? Τι θα συμβεί με τις οικογένειές μας? Αυτά ήθελα να πω. Για να ξέρουμε ότι δεν είναι παραταξιακό, το έχω ξαναπεί. Προσπαθώ πάρα πολλά χρόνια να κάνω την ένωση. Την ένωση σε καθαρές λύσεις, σε καθαρές κουβέντες. Σε μάγικες κουβέντες, αν θέλουν κάποιοι. Αλλά μέχρι εδώ. Δεν μπορεί σήμερα να τα βλέπουμε όλα ωραία για κάποιους. Αυτά ήθελα. Σας ευχαριστώ πολύ.